σαν θέμα ημερήσιας διάταξης. Εμείς θα ζητήσουμε να συζητηθεί σήμερα. Ένα αυτό, αν θέλετε μετά, το βάζετε παρακαλώ για συμπορία. Και άλλο ζήτημα σε σχέση με την επιστροφή στο ρεαλισμό που είπαν πριν και κάποιοι συναδέλφοι. Η κολοτούμπα του κυρίου Πατούλη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΒΕ είναι συνέχεια της κολοτούμπας της κυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα. Δεν είχαμε καμία έκκληση σε σχέση με αυτό το θέμα. Απλώς θέλουμε να προειδοποιήσουμε τους κατοίκους της περιοχής μας. Η όποια απόφαση σήμερα της ΚΕΔΕ ή του Δήμου του Μαραθώνα έχει να κάνει με το τι θα γίνεται από εδώ και πέρα στους Δήμους και μην έρχονται μετά να σας λένε «Α, δεν έχουμε λεφτά, α, η εθνική προσπάθεια». Αυτό το έχουμε ξαναδεί και τα προηγούμενα χρόνια. Εθνική προσπάθεια είχαμε και με τον κύριο Σιμίτη να βγούμε από τη στενοπό. Εθνική προσπάθεια είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Φτάσαμε και φτάσαμε. Του χρόνου όταν 40.000 παιδιά θα είναι έξω από τους παιδικούς αυγούς είναι αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων που παίρνουν και οι κολοτούμπες που γίνονται και απλώς να έχουμε υπόψη μας ότι πάνε να μας κάνουν συνοδόχους όλους τους. Εμείς αλλά εκεί στη Σπύρωση, Μαραθώνα και γενικότερα με τις δυνάμεις που έχουμε και στο Δήμο του Μαραθώνα και σε άλλες περιοχές, μέσα στα συνδικάτα, μέσα στους συλλόγους κτλ. Θα εξακολουθήσουμε να διεκδικούμε αυτά τα λεφτά που πρέπει να πάνε και την υγεία, την παιδεία κτλ. Δεν θέλω να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να παρακολουθήσω. Και επίσης και για το ζήτημα της ιερέας, συμφωνάμε και με τον δεύτερο πρόεδρο. Από ό,τι άκουσα, το βάλετε. Όχι, δεν το έχω βάλει ακόμα. Από όλα τα βάλετε, θα τοποθετηθούμε. Κύριε Πρόεδρε, για δύο θέματα ήταν. Το ένα είναι το θέμα της ιερέας. Βεβαίως και εμείς συμφωνούμε στο να επιτροπήσουμε την απόφαση του 2008. Θα προσθέσω μόνο κάτι για τις απαρατήρησεις. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μια και πλέον έχουμε υπηρεσία αυτοδότησης. Έχει δυνατότητα να κάνουμε και μια αυτοψία γιατί οι περισσότερες ιερές της τηλεφωνίας δεν έχουν άδεια. Άδεια υποδομής για την κατάσταση. Όσον αφορά το θέμα του χειρά, σαφώς έτσι και το ξέρετε πολύ καλύτερα ότι από την αρχή, από την όλα την ομιλία στην κοινωνική του παράταξη, είχε ζητήσει να έρθει. Εγώ απλώς θέλω να επαναφέρω παράλληλα και να το θέσω υπόψη σας, να το δείτε, μία ερώτηση που είχα κάνει δεν ήταν από την απάντηση. Τι έχει γίνει και με τη Δημαρχία, αν το γνωρίζετε ή αν δεν το γνωρίζετε να κάνουμε κάποιες ενέργειες να το μάθουμε, με τα αρχαία που είχαν επιβεθεί στο ΧΙΤΑ. Αυτά δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για την πίστη τους. Και είναι πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Μαραθώνος. Ήθελα λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, να το κοιτάξουμε γι' αυτό ώστε να έχουμε μια απάντηση στον κόσμο. Πρόεδρε, μου προσφέρει να κρατήσω μια ερώτηση. Σε κατατοπίσω και πέθανε σε αυτήν την επόμενη συμβουλίο, το πρόεδρο του Σμενίου να κρατήσει κάποιε προτάσει. Αν το πείσει, σε κατατοπίσω, παρακαλώ να μην το κάνουμε το έξω. Είχα μια ερώτηση που μπορούμε να κάνει. Καθίσει και κρατήσει μια ερώτηση στο Σμενίου. Για την πρώτη πραγματικότητα που έχουμε κάνει. Γιατί θα αποτελεί επιχείρημα. Θέλω να θέσω ένα θέμα για την υπόθεση της ιερέας. Επειδή έχω ασχοληθεί. Όταν φτάσουμε στην ιερέα, θα φτάσουμε.
ξεπεράσουμε, να αποφασίσουμε να το συζητήσουμε. Οπότε εκεί πάμε να μιλήσετε. Για τότε το λέμε. Να μην χάνουμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι αυτό. Σχέση με το τίνος απόφαση θα πάρουμε. Ναι, να τα φτάσουμε και να φτάσουμε στην ουσία. Σε σχέση με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Ναπάμπλου στα πρώην μερισσία διάρτης, ο κύριος Στεφανίδης, αν θα πρέπει να συζητήσουμε για το κοιτά σήμερα ή συμφωνούμε πράγματι για σε μια άλλη συνεδρίαση, οπότε νομίζω ότι... Με τοποθέτηση του πάρου. Με τοποθέτηση του πάρου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αποφασίζουμε λοιπόν για το εξεκόμενο συμβούλιο τα πάντα. Να θυμίσω μόνο ότι η ημερομηνία 12 του μηνός, 12 Μαΐου, είναι πάρα πολύ καλή, γιατί 7, 8, 9 έχετε και το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι μετά τις 12 Μαΐου, εκεί 12 Μαΐου, είναι η καλύτερη... Καθημέρα, να με το μαζί. Πώς είναι συνεδριστούμε και με την περιφέρεια, βέβαια. Ναι, παράδειγμα. Κύριε Δρακοπούλου, η ημερομηνία δεν ξέρω από εμάς. Εμείς από τώρα είναι μπορούμε να βγουν οι άνθρωποι να μας στραβώσουν, να είμαστε ΚΕΔΕΣ. Κύριε Στεφανίδη, είχαμε πει πριν έρθετε, φαντάζομαι, ότι θα του κάνω μια συζήτηση ιδεολογικά, όχι πρώην υπηρεσίες, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα στην περιοχή μας και είναι πολύ. Είμαστε αλήθεια στην χώρα. Πρέπει να είναι την περιφέρεια εδώ, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς. Εγώ προφορικά έχω διαβεβαιώσει ότι θα πει ένα σκουπίδι εδώ, αλλά θέλω να μας πούν τι ακριβώς θα κάνουν και τι γίνεται ακριβώς. Είμαστε πολύ ειδικοί. Πώς του την ΚΕΔΕ πρέπει και πάλι να έρθει στην εδώ πέρα. Η ΚΕΔΕ κατάφερε με τον Βατούλη και με τον αγοραστό που είναι πρόεδρο των περιφερειακών να μην γίνει εκτελεστέα άμεσα την πράξη εφαρμογή που σημαίνει παίρνουν όλα τα λεφτά του Δήμου. Και μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, δεν έχουν μόνο κολλητούλα δεν είναι. Έχουμε σωθεί προς το παρόν από αυτό το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε και είμαι σε θέση να το ξέρω γιατί και από τον Περιφερειάρχη και από τον Νατούλη για τα πραγματικά, όχι μόνο του δικού μας Δήμου, που εμείς έχουμε και λίγα λεφτά βασικά, και για άλλους Δήμους. Τα δημοτικά τέλη τα κρατάμε, δηλαδή ούτως ή άλλως ήδη έχουν κερδίσει όλη αυτή την κινητοποίηση που έγινε οι Δήμοι. Έχουν κερδίσει το 50% των εσόδων τους, γιατί κρατάνε τα δημοτικά τέλη για να μπορούν να είναι συνεπείς στις υπηρεσίες στον κόσμο. Και μέχρι να γίνει νομοθετικά αυτό και να είναι κατοχυρωμένη και ξεκάθαρα όλα και όχι σε μια βραδιά να παίρνουμε όλα για να τα δώσουμε αλλού, δεν θα πάρουν φράγκα. Οπότε μόνο που να του καθένει, κύριε Στεφανίδη, για τον κόσμο να ενδιαφέρεστε, είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να πούμε. Ναι, ένα για το κοιτά, καταρχήν, εγώ δεν ζήτησα να συζητηθεί για εκτό υπηρεσία. Το έφερα με βάση τον κανονισμό και τα λοιπά. Θα μπορούσατε να το είχατε πάρει. Έτσι, αυτό λέει. Σας παρακαλώ. Και επίσης, στην αίτηση μου ήταν επικαιρή και ήταν συγκεκριμένο. Και ζήταγα όπως δεν ακυρωθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας να πάρει απόφαση, δηλαδή πολιτική, το Δημοτικό μας Συμβούλιο και να τοποθετηθούμε σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση της κυρίας Ζωτού και τα υπάρχει σήμερα στα δούμε. Για την συνάντηση με τον κύριο Πατούλη και τα λοιπά. Καταρχήν, ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνηση μας κάνει καμία χάρη. Τα 300 εκατομμύρια που έχουν παρακρατηθεί από τους κεντρικούς αυτοτελείς φόρους δεν μας κάνουν καμία χάρη. Το ότι ή ότι πετύχαμε το 50% δεν έχουμε πετύχει ουσιαστικά τίποτα ή δεν μας παίρνουν τα αποδοτικά. Και λοιπόν είναι η ιστορία με το κόκκινο. Μην το συνεχίσουμε. Έχουμε πολιτικές προσεγγίσεις. Να πω λοιπόν μόνο ότι επειδή πάρει τη θυμάται και ο Καζηγιάννη, ο κύριος Στεφανίδης, συγγνώμη, ότι έχουμε πάρει απόφαση λοιπόν σε προηγούμενο συμβούλιο και η απόφαση μας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει την πλήρη αντίθεση στον τόπο και τρόπο κατασκευής του ΧΙΤΑ. Και δεύτερον, να συγκριθεί στην περιφέρεια της να μην παραλάβει το έργο και να μην δώσει καμιά παρατασία της περιβαλλοντολογικών όρων. Και τρίτον, την άμεση πρόθεση ενεργειών για πλήρη εναμόνωση του Δήμου Μαραθώνα με τον νόμο 4042 2012 για μείωση όγκων απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση σχεδόν κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει μια απόφαση, κύριε Στεφανίδη, δεν θυμόσαστε εσείς. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι ουσιαστικό.
αν θέλετε καθημερινό να συζητάμε για τέτοια θέματα και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά, νομίζω ότι κάνουμε. Τέλο λοιπόν, κύριε Χατζημαρκή, το λόγο. Μόνο μια ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Για να έχουμε ένα πλάνο. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε η κυρία Δραγκοπούλου και εσείς, όποτε γίνει το συντομότερο, θα γίνει υπό την αίρεση ότι θα έρθει κάποιος από την περιφέρεια ή εμείς θα κάνουμε το συμβούλιο έτσι κι αλλιώς. Το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί αν την περιφέρεια δεν θα αποκριθούν ποτέ, εμείς θα περιμένουμε την περιφέρεια, τι θα κάνουμε το συμβούλιο. Πολύ σωστό. Αν θα απαντήσω και την άλλη, θα το κάνουμε. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει. Η περιφέρεια έχει υποχρέωση να έρθει να μας εξηγήσει τι είναι τα πράγματα του. Εμένα προφορικά σας λέω, έχει δεσμευτεί η διευθυντή, αλλά αυτό είναι προφορικά. Δεν θέλω να έρθουν οι τεχνικές υπηρεσίες, ο Φιλίππου Ιδού, ο οποίος μπορεί να έρθει να μας εξηγήσει. Δεν μας ενδιαφέρει, μας μια επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εμείς θα κάθομαστε με την τύχη. Εμείς όμως μπορούσαμε να κάνουμε να περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις θέσεις μας. Όλοι και αντιπολίτευση και όλοι κάτι και όλοι σύμφωνα να πηγαίνει. Δεν είναι κάτι να πούμε περαιτέρω. Ο σκοπός είναι να έρθει η περιφέρεια. Ανεξαρτήτως των τακτικών συνεδρίων που κάνουμε εμείς. Επειδή καταλαβαίνω από τοποθέτηση κ. Δραγκοπούλου και επειδή εικάζω από την παρουσία σήμερα εδώ των κατοίκων ότι οι κάτοικοι και ενδεχομένως και η κυρία Δραγκοπούλου και όλοι εμείς θα ενδιαφερόμασταν να αναλάβουμε κάποια δράση ως Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του αν η περιφέρεια μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ ή όχι. Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε. Δεν είναι θέμα τιμής. Εμείς όχι μπορούμε να κάνουμε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο το μεγάλο. Μα κάνουμε καλό, δεν είναι στα χέρια μας. Απλώς είναι καλό να έρθει η περιφέρεια να μας πει να ενημερωθούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αν δεν υπόψη μας τη δήλωση της περιφέρειας ότι τίποτα δεν θα γίνει στο χιτάγραμμα του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, σημαίνει ότι εμείς εδώ έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Άρα δεν είναι ότι δεν έχουμε δύναμη. Έχει δεσμευτεί η περιφέρεια, ανάλογα και ο Υπουργός ΙΤΕΚΑ, ότι η γνώμη δική μας από την τοπική κοινωνία θα μετρήσει πάρα πολύ στον οποιοδήποτε σχεδιασμό για τη χρήση του χιτάγραμμα. Ωραία. Για να μην πεθαθούμε, θέλει μια κυρία να πει μια κουβέντα, μου σας παρακαλώ, για να μην έτσι σας αναφέρω γιατί. Είναι από την Επιτροπή. Σας ακούγεστε. Ελάτε το κοντά, θέλετε. Πείτε. Κοιτάξτε, θα πούτε. Με ρωτήσετε πραγματικά. Πρέπει να γίνει αυτό το συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, γιατί ακόμα και να μην έρθει η περιφέρεια, μπορεί να μην θέλει να έρθει η περιφέρεια, αλλά γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία του Ταμείου Συνοχής, ας πούμε, που η περιφέρεια κάπου μας τα λέει αλλιώς. Εσείς πρέπει να ακούσετε τι υπάρχει και τι έχουμε να σας πούμε, άσχετα με το τι σας λέει η περιφέρεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την χρονική στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να γίνει είτε η περιφέρεια είτε όχι. Αυτό το κάνουμε πολύ σύντομα. Να το θεωρείτε δεδομένο. Λοιπόν, πάμε προς τα προηγουμένες διέταξες θέματα. Ξεκινάμε λοιπόν από την Κεραία, νομίζω ότι είμαστε. Για τη θέση της Κεραίας εκεί. Έχουμε
εμείς στην Κοσμοτέτα μας έχει φέρει τον πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζεται την κεραία. Υπάρχει στο γραφείο μου στην Εθνική Υπηρεσία και υπάρχει μέσα και έκθεση από το Δημόκριτο σχετικά με τα αγκήματα κτλ. Τι θέλω να πω, επειδή υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη, μήπως θα έπρεπε να φτιαχτεί μια εισήγηση ώστε να πάρει μια απόφαση με συγκεκριμένους λόγους που δεν θέλουν τη συγκεκριμένη κεραία στη συγκεκριμένη θέση, για να μην πάμε γενικά και όσα που δεν θέλουν τις κεραίες, όπως είπε και ο κύριος Μπρίζος, ή να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι ή να μην καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, μήπως πρέπει να φτιαχτεί μια εισήγηση εμπεριστατωμένη να ψηφιστεί, να έρθει ενδεχομένως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σαν ημερήσια διάταξη και να πάρουμε μια απόφαση για τη συγκεκριμένη. Ερώτηση κάποια, δεν ξέρω, αν νομίζετε ότι οι πιθανότητες, επειδή γίνεται, ας πούμε, εμείς θα πάρουμε την απόφαση, είναι πολύ εύκολο την άλλη μέρα για την επομένη να μας πει ότι είναι αόριστη, όπως μας είπε την απόφαση με την υπόθεση του Παλωδίου, για να μας ακυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι αρμόδιο για να νομοδοτήσει, γιατί υπάρχουν ΕΦΕΠ κτλ. Εάν νομίζετε ότι έχουμε πιθανότητες καλές, οι νομικοί να μας πούνε, εγώ ακούω τη γνώμη των ειδικών πάντα. Εάν έχουμε με την επικαιροποίηση της απόφασης του 8, έχουμε καλές πιθανότητες να αντιδρούσουμε στο συγκεκριμένο έργο, να πάρουμε σήμερα την απόφαση. Εάν νομίζετε ότι οι πιθανότητες είναι καλύτερες με μια εισήγηση ενός δικηγόρου ειδικού ενδεχομένως σε θέματα, που ενδεχομένως έχει ακυρώσει άλλες υποθέσεις, και να μπορέσει να φτιάξει μια εισήγηση, να τη στηρίξουμε τόσο Δημοτικό Συμβούλιο και να είναι πιο καλυμμένοι κάτι για την αποκάλυψη της ιερέας, να καταπράξουμε έτσι. Εγώ είμαι θετικός και στις δύο απόψεις και περιμένω τις γνώμες όλων για να δούμε πώς είναι. Έλεγα να ακούσουμε λίγο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρίλη που είναι εκπρόσωπος του ΟΕΕ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι άλλο που πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν το έχω ακούσει. Ωραία, πείτε και εδώ, το είχαμε. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε στην απόφαση σήμερα τη εκπροπής της απόφασης του 2008, γιατί ο χρόνος δεν είναι μαζί μας. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σήμερα με την επιβεβαίωση. Συμφωνώ με τον Εμίλιο και μπορούμε αυτομάτως να δούμε πάμε και μια άλλη απόφαση να ενεργοποιηθεί η νομική υπηρεσία ώστε να μας φέρει στο επόμενο συμβούλιο κάτι παρακάτω. Ο Δήμος και ο κόσμος έχει μιλήσει.
Ο κόσμος έβαλε την υπογραφή του για ένα πράγμα το οποίο θεωρεί απαράδεκτο. Θεωρώ από εσάς ότι θα ήταν όφελος προς το κοινό καλό να ενημερώσει σωστά τον κόσμο για να πάψει να φοβάται ακόμα και τις κεραίες. Δηλαδή θα δεχόμουν αυτό να γίνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για να μας δείξει αν είναι όντως καλό αυτό που μας τοποθετούν και ειλικρινά δεν θα ήθελα να φοβάμαι ούτε τις κεραίες ούτε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι αν πλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία απλά θα πηγαίνουμε αργά, αργά, αργά και τα παιδάκια στη γειτονιά και στο πάρκο και γενικά σε όλη την περιοχή που είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή θα αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα σε 10, σε 15 χρόνια και οι αρμόδιοι είσαστε εσείς για να αποφασίσετε τώρα αν είσαστε διατεθειμένοι να μας βοηθήσετε, ουσιαστικά όμως. Ευχαριστώ πολύ. Καταλάβουμε τι προτείνετε για να το κάνει πιο απλά. Θα σας το κάνω όσο πιο απλά γίνεται. Θέλω το Δήμο να πάρει δραστικές λύσεις, να αποφασίσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Δήμος δεν έχει δύναμη να σταματήσει κάποια εταιρεία. Οπότε δηλαδή συμφωνείτε αυτό που λέει ο κ. Ρεϊσόγλου. Να γίνουν να πιστεύουν όμως, ειλικρινά, εγώ... Τίποτε δεν θα την πάρει να καραμπλάξουμε. Ειλικρινά, να σας απαντήσω. Νομικά, ναι, όχι να σου πει, εγώ δεν είμαι. Για να βρούμε λύση. Επειδή είστε πρακτικός άνθρωπος. Ακριβώς. Αλλά, κύριε Παπά, για να σας παρακαλώ, για να ακούτε το όφαρο. Νομικά εμείς, κύριε Παπά, δεν είμαστε καλυμμένοι νομικά, εκτός από τη δικασία για τη συγκεκριμένη κεραία που είναι στα παιδάκια που είναι πρώτη να πιέσω λόγο. Λοιπόν, καταρχάς, ο Δήμος δεν έχει καμία, μα καμία αρμοδιότητα να πει εάν θέλει κεραίες ή όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι, συγκεκριμένες διατάξεις, συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες εφαρμόζονται πλέον στην Ελλάδα, βάσει των οποίων εγκαθίστανται κεραίες όχι μόνο σε αστικές περιοχές, σε όλη την επικράτεια της χώρας. Συγγνώμη, δηλαδή επιτρέπεται να λέει τα παιδάκια των ολοκαίρων των παιδιών. Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να εγκαθίσταται κεραίες κινητής τηλεφωνίας και σε αστικές περιοχές. Εάν καίει τα παιδάκια ή όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Φαντάζομαι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξέρει κάπως καλύτερα, έχει θέσει κάποια συγκεκριμένα όρια. Γνωρίζω ότι τα όρια που έχει θέσει ο Έλληνος νομοθέτης είναι αυστηρότερα από πολλές χώρες ευρωπαϊκές, αυστηρότερα επαναλαμβάνω, διαβάστε. Παρακαλώ, αφήστε να το να πάρουμε λοιπόν σαν Δήμος μία απόφαση που θα λέμε γενικά ότι δεν θέλουμε κεραίες στο Δήμο μας, εκτός του ότι είναι ανυπόστατη, προσωπικά θα τη θεωρήσω και εντελώς παράλογη, διότι αν δεν πούνε στο Δήμο μας οι κεραίες, δεν θα πούνε και στον πλανό Δήμο, δεν θα πούνε και πουθενά. Αν αποφασίσουμε λοιπόν ότι δεν θέλουμε κινητά τηλέφωνα, πολύ ωραία, να το σκεφτούμε να το συζητήσουμε. Εάν δεν θέλουμε τεχνολογία επίσης, γιατί και η τεχνολογία του Wi-Fi διαδικτύου καίει κεφάλαιος, αλλά δεν έχουμε στα σπίτια μας ουσία, τα κινητά δεν έχουν καταχείραση συνεχώς, πολύ ωραία να το συζητήσουμε και αυτό. Το να συζητήσουμε αν θα πάρουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, απλά για να την πάρουμε, εγώ προσωπικά διαφωνώ και θα διαφοροποιηθώ και με την ψήφο. Να μιλήσω με αυτό. Γιατί η κυρία μας μιλάει για κινητά τηλέφωνα. Αυτό παιδί που δεν έχει κινητό. Τα πρέπει δεν έχουν κινητά. Τα παιδάκια, πολλά παιδάκια έχουν κινητά. Τα βρέφη δεν έχουν κινητά. Έχουν οι πατεράδες τους και οι μητέρες τους. Κάθε σπίτι έχει και Wi-Fi δίκτυο πλέον. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εμένα δεν θα κρίνω ποιος έχει και ποιος δεν έχει και αν ο καθένας θέλει την τεχνολογία δίπλα του ή όχι. Έτσι, ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Συζητάμε τώρα να πάρουμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, εάν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι εμείς δεν θέλουμε κεραίες στο Δήμο μας, σας εξηγώ ότι είναι παντελώς ανυπόστατη, καμία τέτοια αρμοδιότητα δεν έχουμε. Εάν θέλουμε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για να δούμε εάν έχει άδεια, στην αρμόδια πολυοδομία που είναι η υπηρεσία δόμησης της Παλίνης, να δούμε εάν έχει την συγκεκριμένη έγκριση, η οποία είναι τοπική, κύριε Χατζηγιάννη, ο συνάδελφος Ελικά.
κρίση να δει εάν η κεραία εκπέμπει εντός των, των ορίων, πολύ ευχαρίστως να την πάρουμε. Και να δούμε πάση περιπτώσει εάν έχουμε και κάποιες άλλες δυνατότητες να κινητοποιηθούμε. Ευχαριστώ κύριε Βαλαντία. Έχει μια κουβέντα μόνο για να δώσω την κυρία. Μια κουβέντα. Επειδή όταν θα ρωτήσετε 10 μερικούς, μπορεί να ακούσετε 10 διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό εγώ το μόνο που θα κάνω να καταθέσω τη δική μου άποψη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ένα Δήμο να βοηθήσει κατοίκους. Οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι που ανέλησε η συνάδελφος στην Κάτια Παπά έχει βάση. Όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος, ούτε η μόνη οδός. Θα σας παραπέμψω και τον φίλο τον Εμίλιο τον Ρίζουλου στο Δήμο Καλυθέας, ο οποίος ήταν ένας Δήμος συσταγωγικά πρότυπο στο πώς κατάφερε ο Ασκούνης τότε Δήμαρχος και κατατάφησε σχεδόν όλες τις κεραίες του Δήμου. Η νομοθεσία για τις κεραίες της τηλεφωνίας, παρότι δεν ήμουν απρόχειρος γιατί δεν είχε συζητηθεί το θέμα, είναι αρκετά, θα έλεγα, αμφίστατη. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες πανεπιστημίων ξένων και ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που προτάσσουν το εξής, ότι σήμερα δεν υπάρχει διαπιστωμένο κανένα γεγονός του πόσο επικίνδυνη είναι μια κοινοβολία. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι συνέπειες της βλαπτικότητας αυτής της κοινοβολίας δεν μπορούν ακόμα να εκφραστούν. Μπορεί να εκφραστούν μετά από 20-25 χρόνια. Άρα όλες οι συζητήσεις που γίνονται είναι σε επίπεδο θεωρητικό. Γιατί έρχονται και λένε τα δικαστήρια τώρα σε μια διαδικασία ασφαλιστικών έργων που μπορεί ο Δήμος να κάνει και από αυτήν την δική μου πρόταση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και οι αρχές σε βάση περιπτώσει που διέπουν κάποιους κανόνες δικαίου και τον δίκτυο γενικά λένε ότι το αγαθό, το προλαμβάνει η αρχή της πρόληψης είναι υπέρτερη από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, αγαθό κλπ. Και ακόμα λοιπόν και όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις από επιστήμονες, από διπλωμένες, από δημόκρατο, τα δικαστήρια προκρίνουν την αρχή της πρόληψης και λένε ότι εφόσον διαπιστωμένα δεν μπορούν να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι επικίνδυνη η χύψη ακτινοβολία, σταματάμε και διατάσσουμε την απαγόρευση. Υπάρχουν πάντοτες αποφάσεις δικαστικές. Προτείνω λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον Δήμο, σαν διοίκηση, εκδίδοντας δηλαδή κάποιες διοικητικές πράξεις που ίσως θα εκτελέσουν, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε αρμοδιότητα. Έχουμε όμως αρμοδιότητα, αν θέλουμε, και νομίζω δεν μας κοστίζει πολύ, να συνδράμουμε τους κατοίκους, κινώντας αύριο κιόλας μια διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων κατάκτησης συγκεκριμένης κεραίας και συνεχιστημώντας και όλα τα στοιχεία που ο νόμος λέει, δηλαδή τις αποστάσεις από κοινόχρηστους χώρους, από παιδικές αρές, από ιδρύματα και ούτω καθεξής. Ακόμα και την παραλία. Υπάρχουν κριτήρια στον νόμο. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί η νομική υπηρεσία, ή τουλάχιστον επειδή δεν έχουμε νομική υπηρεσία, ο δικηγόρος που θα του παραταθεί, να τα δει σε συνδυασμό και με τις γνώσεις που έχει αποκομίσει η τεχνική υπηρεσία και σε μια εβδομάδα να κάνουμε μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, διότι εγώ πάντα ήμουν της αρχής της εξής. Καμία μάχη δεν χάνεται αν δεν δοθεί. Αν λοιπόν μείνουμε στο να λέμε ότι θα χάσουμε, χωρίς να το παλέψουμε, δεν θα χάσουμε. Λοιπόν, οι αγώνες και δύο, κύριε Πρόεδρε, και κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν συζητάμε αν θα βοηθήσουμε ή δεν θα βοηθήσουμε. Ψάχνουμε τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσουμε. Έτσι, δηλαδή, αν ψηφίζουμε, αν επικαιροποιούμε την απόφαση του 8 ή αν θέλουμε καλύτερη εισήγηση, πιο εμπεριστατωμένη, για να έχουμε περισσότερε πιθανότητε. Δεν είναι κανένα εναντίον. Αν τα κάνετε και τα δύο. Δεν ξέρω, παιδιά, το κάνω. Αν τα κάνετε και τα δύο, στην στήθηκε η κυρία Παπάη, το παιδάκι. Ναι, 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 κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Αυτονόμου, για πολλά χρόνια ήμουν αρμόδιος μηχανικός οικολογίας με αντικείμενο αυτό που έχουν καταδείξει πάρα πολλές κεραίες οι οποίες έχουν συγκαλυφθεί σαν καπνοδόκι, οι οποίες έχουν συγκαλυφθεί σαν παράθυρα, σαν αυτά. Αρμενικές εκεί είναι άδειες τόσο όπως ανεφέρθησαν, έχουν φάκελους και την υπηρεσία. Όμως, νομίζω ότι δεν είναι πονά χέρι, κόψη χέρι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος θα καλύπτει την αναγκαιότητα της πρόθεσης του χεριού μας, δηλαδή του κινητού τηλεφώνου. Υπάρχουν, ευτυχώς, η περιοχή μας έχει λόφους και μη λόφους.
θα μπορούσε να γίνει μια ενιαία μελέτη η οποία θα δώσει θέσεις αναμεταδοτών στην κινητή τηλεφωνία όπως έχουμε δώσει τον Άγιο Πέτρο κλπ. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η τεχνική εγνωσία να ασχοληθεί με αυτό για να αναθέσει τη μελέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι δύο τα θέματα, καταλάβω. Το ένα θέμα είναι που αφορά τους ανθρώπους τώρα που είναι μέσα στο σπίτι τους, κεραία και τους βαράει, που είναι μέσα στο κεφάλι και τα παιδιά τους. Γιατί μπορεί να είναι μια μελέτη, αλλά και ένα τι να κάνουμε ταυτόχρονα ώστε να μην μας παρουσιαστεί την άλλη εβδομάδα και η δεύτερη κυρία κάπου αλλού ή οτιδήποτε άλλο. Αν το λέω και το καταλάβατε, θα το ξαναπαναλάβω. Λοιπόν, ξέρω ότι εγώ δώσω τον κύριο Σιώτη το λόγο για τη συνέχεια. Εγώ θα πρότεινα, θα ακούστηκε, δεν ξέρω ότι ο Δήμαρχος αντιδράμισε και θα έλεγα να κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, έχω κουραστεί να κυνηγάμε πάντα τους καταπληκτές, να κυνηγάμε τους αγοράδους, να κυνηγάμε όσους τέλος πάντων λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, αν θέλετε και οι Δημότες, δεν συμφωνούν. Άρα μας κυνηγάνε και αυτοί μέσα. Γιατί θα μείνουμε εμείς ο Δήμος διαδικασία. Άρα λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εύκολα αύριο το πρωί και να το σταματήσουμε, είναι να σταματήσουμε. Εκτός αυτού, χωρίς να μείνουμε. Εκτός αυτού, ο Δήμος Μαραθώνα δεν είναι ο Δήμος Αθηνών. Εδώ πέρα έχουμε τόσους κοινούς στους χώρους μακριά από κατοικίες που περιβάλλουν ο Δήμος Μαραθώνα ουσιαστικά είναι μια κοιλάδα. Περιμετρικά λοιπόν θα μπορούσαμε να τοποθετηθούν οι κεραίες χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προφανώς δεν ξέρουμε αν κάνουν κακό ή όχι, αλλά εμείς ξεκινάμε με το αρνητικό στοιχείο που πιθανόν να έχουμε. Άρα λοιπόν, παραχωρούμε ένα χώρο στο κοντρόπι, στο αρνητικό που είναι, θα παραβάλλουμε μια κεραία. Θέλουμε τεχνολογία, μαζί μας τη χρησιμοποιούμε, από εκεί πέρα στη βάλουμε σε κάπου που έχει κατοικίες. Εάν ήμασταν στο κληρονάστα, λέγαμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα. Από εκεί πέρα, για να πάρει ένα σημείο τους και να οικονομήσει από την κάθε εταιρεία και της τεχνολογίας, δεν θα χρειάζεται να συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Εγώ τι ξέρω, αν θα εξετάζαμε την ομιμότητα, αν μέσα στο σπίτι μας το μηχανάκι της ηλεκτρομαγνητικής αστυνομίας χτύπαγε κόκκινο. Εγώ δεν ξέρω τι θέσεις θα θέλατε γι' αυτό. Αλλά επειδή δεν έχει να κάνει με τυπική διαδικασία και νομικές διαδικασίες, εμείς εδώ, σαν δημοτικοί σύμβουλοι, που έχουμε την ευθύνη να προφυλάσσουμε όχι μόνο άλλα είδη συμφέροντα των κατοίκων αυτών, αλλά πάνω απ' όλα την υγεία του. Θα πρέπει να σκεφτούμε. Θέλουμε μέσα στον αστικό μας ιστό να υπάρχει μια πηγή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων και επιτρέψτε μου, κυρία Παπά, επειδή τυχαίνει να έχω μπροστά μου τα όρια από όλη την Ευρώπη, να σα πω ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα. Όταν α πούμε στην Τσεχία είναι 0,2 μικροτέσλα και στην Ιταλία είναι 0,1, γιατί από το 0,2 ήδη ακτινοβολία, ένταση ακτινοβολίας, κατηγορείται για καρκινογενέσεις στα παιδιά με επιδημιολογικές μελέτες και εμείς από το όριο τα 100 μικροτέσλα. Μην λέτε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριοι σύμβουλοι, πώς οι εταιρείες ανεβάζουν τα όρια, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε αδειοδοτήσεις. Εδώ που να μιλάμε επί της ουσίας. Δίπλα στο σπίτι μας, μια τέτοια πηγή ηλεκτρομαγνητικής δύναμης είναι απειλή για την υγεία μας, κυρίως για τα παιδιά μας. Θα τελειώσω πολύ γρήγορα, κύριε Απόφαση, παρακαλώ. Θα σας κάνω πρόταση. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε πρόταση αν δεν έχουμε διευκρινίσει κάποια πράγματα. Δεν μπορώ εγώ Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω να ξέρω τι έχω τα χαμηλότερα ή δεν θα αποφασίσω αυτό που θέλω να πω.
φυσικά. Όχι, τι θέλετε εσείς, τι θέλετε. Θα αποφασίσουν, θα είσαι όλοι υποχρεωμένοι, θα αποφασίσουν ότι θέλουν τα παιδιά. Και θέλουν από κάτι ένα δύο. Να φύγει και νέα θέλουν κάτι, κύριε. Εμείς τι θα κάνουμε. Δεν ακούσατε τι θέλουμε. Σηκωθείτε, κύριε, μου, και πείτε τι θέλετε. Κατοικημένες περιοχές, δεν είμαστε πόλοι, είμαστε πληθυσμοί. Και ένα ψήφισμα από το Κοινωνικό Συμβούλιο που θα μας στηρίζει. Αυτό. Όχι, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Κάποια φορά μπορούμε να αποφασίζουμε και να μην εφαρμόζουμε. Η κυρία λειτουργεί. Εγώ λοιπόν προτείνω, μια και τα γνωρίζουμε όλα και ξέρουμε όλοι ότι δεν πρέπει να απειλείται η υγεία των κατοίκων, προτείνω το εξής. Πρώτα απ' όλα επικαιροποιούμε την απόφασή μας και προσθέτουμε το εξής, επειδή αυτή η απόφαση κάλυπτε μόνο την Αμάκη. Ότι με την υγεία των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος δεν είναι επιθυμητές κεραίες μέσα στον αστικό μας ιστό. Τελειώνει αυτό. Δεύτερον, να αναλαμβάνει υπεύθυνα κάποιος από το Δήμο, από την τεχνική υπηρεσία να μελετήσει το φάκελο, γιατί δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμείς που έχουμε δει λίγο το φάκελο έχουμε και υποψίσει ότι δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, υπεύθυνα μελετάει. Το χρεώνεται κάποιος. Τρίτον, κύριε. Παίρνουμε πρωτοβουλία σαν Δήμος και καλούμε τους βουλευτές της περιοχής μας με αίτημά τους να καταργηθεί ο νόμος Βαρύδη. Γιατί όλες αυτές οι κεραίες στηρίζονται πάνω σε ένα νομικό καθεστώς το οποίο τις κάνει νομότυπες, γιατί δεν είναι νόμιμες, νομότυπες είναι. Λοιπόν, αυτά τα τρία πραγματάκια μπορούμε να τα αποφασίσουμε και να δεσμευτούμε ότι θα δεν θα επιτρέψουμε και αυτή η κεραία, αλλά και οποιαδήποτε άλλη, γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι υπάρχουν κι άλλες αιτήσεις για κεραίες. Κάτι άλλο, διαβάζοντας εδώ στην άδεια που έχουμε για την κεραία, ένας από τους φορείς που δίνει την άδεια είναι ο Δήμος μας. Λοιπόν, με ποιο πρόβλημα είναι. Κάνετε λάθος, κύριε. Δεν είναι έτσι. Διορθώστε με. Αναφέρει για γραφείο δόμησης Μαραθώνα, το οποίο είναι όπως σας. Διορθώστε με. Τα χρέη του γραφείου δόμησης Μαραθώνα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Κύριε Ρίσο, αφήστε μου να σας εξηγήσω. Δεν σας κατηγορώ. Πού δεν σας εγκαλώ αυτή τη στιγμή. Ίσα ίσα αυτό που λέει για το γραφείο δόμησης Μαραθώνα είναι κάνω τα πατήματά μας. Δεν ήξερα, Ελίγη, να τοποθετεί δημοτικός σύμβουλος και να έχει τέσσερις διακοπές, τρεις διακοπές. Δεν ήξερα, Ελίγη, να κλείσουμε τα πράγματα λοιπόν. Κύριε Ρίσο, εδώ στα δικαιολογητικά της εταιρείας υπάρχει και μια έγκριση εγκατάστασης των νομικών κατασκευών από το Δήμο μας. Παρακαλώ λοιπόν το Δήμο μας και δεν κατηγορώ κανέναν. Την επόμενη αίτηση που θα το έρθει να μην δώσει. Πάρα πολύ απλά. Σας ξέρω ότι η άδεια λέει ότι δόθηκε από το γραφείο στο έντονο συμβάσεων. Και εγώ είσαι για παρακαλώ. Άρα έχουμε τους άλλους τη λάθος. Και θα λέει, τα χρέη του γραφείου δεν είναι συμπαραθέτω. Αυτό είναι. Έχουμε ένα ισχυρό. Λοιπόν, δεν είναι καλό κανέναν. Απλώς εδώ διαπιστώνεται ότι αυτή η κυρία είναι και ψευδές επιχείρημα.
συν τη άλλη. Λοιπόν, θέλετε κύριε Δασία να πω κάτι από την αρχή ή δεν γράψατε? Και φυσικά λοιπόν στη δική μου παρουσία συνάντηση με τις επιθυμίες των ανθρώπων που καθοδηγούν το μυαλό σου καθημερινά. Δεν έχω πει κάτι άλλο. Κύριε Στεφανίδη, μίλησε, σα είχα πει από προηγουμένω. Αλλά αυτό δεν έχετε δει, μην πιάσετε. Πείτε, παλιά το ξέρω το μικρόφωνο. Νομίζω το κάνω επειδή είναι ένα από πολύ ξέρω. Τη συμπάθεια να τη δείτε. Όχι, γιατί κάποια στιγμή δεν το κάνει και με είναι ένα θέμα που το οποίο θέλω να σου πει πρώτη φορά Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στο Δήμο μας, είτε σε άλλους Δήμους. Είναι ένα θέμα να δώσω τώρα. Δηλαδή, με τι πάμε να τα βάλουμε, δεν πάμε να τα βάλουμε με τη συγκεκριμένη κεραία, πάμε να τα βάλουμε με τεράστια συμφέροντα. Πάμε να τα βάλουμε με πολυεθνικές, πάμε να τα βάλουμε με την ίδια την νομοθεσία, η οποία διέπει την όλη λειτουργία. Επίσης, πάμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Και ποια είναι, κύριοι συνάδελφοι, τα αυτονόητα, ακόμα και από την Ελληνική Επιτροπή για την Ατομική Ενέργεια, όταν έρχεται να μετρήσει, υποτίθεται, κάποια ακτινοβολία, μετράει μόνο στο σημείο που βγαίνει η ακτινοβολία. Ενώ αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλουμε πραγματικά να εξετάσουμε για την ακτινοβολία της συγκεκριμένης κεραίας, πρέπει να πάρουμε συσσωρευτικά το τι γίνεται στην περιοχή, τι φούρνοι μικροκυμάτων υπάρχουν, τι καταστάσεις της ρήτου, τι το ένα, τι το άλλο. Επομένως, μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Εδώ τι ερχόμαστε. Αν όταν θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά το θέμα, εμείς έχουμε πρόταση συγκεκριμένη, θα γίνω πολύ συγκεκριμένο και θα είμαι μέσα στα 3 λεπτά του χρόνου. Όταν έρθουμε να εξετάσουμε συνολικά το θέμα, θα πρέπει να έχουμε καθαρό το τι ζητάμε. Και τι ζητάμε και εμείς και άλλοι, αν θέλουμε να κερδίσουμε σε μία πορεία, το ότι οι όποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας να πάνε στο δορυφόρο. Τι σημαίνει να πάνε στον δορυφόρο? Σημαίνει λιγότερα κέρδη για τις πολυεθνικές και μεγαλύτερη υγεία για εμάς. Θα μου πεις, βάζεις σε ένα τέτοιο τόπο? Ναι, εμείς βάζουμε μεγάλους και μακρινούς τόπους. Τώρα, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι τότε. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε απόφαση μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή σήμερα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να ξέρουν τι κάνει και της περιοχής, εάν πάρουμε η οποιαδήποτε απόφαση, να δούμε του 2008 που δεν γνωρίζω, να δούμε την άλλη απόφαση, να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα κτλ, θα βρεθούμε όπως έχουμε βρεθεί με την ιστορία με το καλώδιο, ποιος φταίει, ποιος ακύρωσε την απόφαση κτλ, θα βρεθούμε με την ιστορία με το καιρό τσακούλι. Ήρθαμε να κυριοποιήσουμε κάποια συγκεκριμένη απόφαση που είχαν ικανοποιημένοι οι κάτοικοι της περιοχής, όπως θα φύγετε κι εσείς, εάν μείνουμε μόνο εκεί. Και από εκεί και πέρα θα ψαχνόμαστε αν αυτό είναι ο συνάδελφος ο Ρέισον, στον χρόνο που είμαι, ή κάποιος άλλος συνάδελφος, ή ο δήμαρχος που είναι πρακτικός άνθρωπος, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση δεν ήταν τόσο πρακτικός όπως με τα λεωφορεία που μας έρχονται και τα λοιπά, ή με το άνοιγμα του κέντρου υγείας που έχουμε γιατρούς ή το έργο τοπικής κοινωνίας και τα λοιπά. Τελειώνω με την πρότασή μου. Πάμε με απόφαση πολιτική του Δημοτικού Συμβουλίου και κατεβάζουμε την κεραία, κύριε συνάδελφε. Αλλά εγώ θα συμπληρώσω ότι δεν το κάνανε μόνο οι κομμουνιστές δήμαρχοι. Το κάναμε και όταν ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος στην νομαρχία, το έκανε ο Δήμος τότε Καρνών, κατ' επανάληψη πήγε και κατέβασε με δικιά μου απόφαση τις κεραίες. Και από εκεί και πέρα ας τραβάνε τον κύριο δήμαρχος στα δικαστήρια. Όπως ακόμα δικάζεται ο πρώην δήμαρχος της Νίκαιας και αφώνεται.
απόφαση να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Εγώ δεν είμαι κατά των ασφαλιστικών, να κάνουμε. Θα αναβιόμαστε αν είναι νόμιμο ή παράνομο ή θα ψάχνουμε να βρούμε το φάκελο του κυρίου Κουρέισοπλου αν είναι σωστός ή όχι. Αυτό. Και τίποτα παραπάνω. Να εξοδοτήσω το τόσο που είναι και στο Παγίδι. Θα πάει στην κεραία. Συμφωνώ. Ωραία. Μαζί με το κοινό. Μαζί με το κοινό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί όχι. Όχι, όχι. Και να γιορτάσει το αποτέλεσμα της προοδοσίας που ήρθε από εδώ. Πριν τη δώσουν οποιαδήποτε άδεια να ενημερώνω τον αποδήμο, εάν συμφωνείτε. Δεν ξέρω αν θα πάρει. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε λίγο πρακτικοί, το πιο εύκολο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Αυτό το είναι πολύ εύκολο να εκμεταλλεύσει λίγο την αγωνία του κόσμου για να λοκαλίσει τα προβλήματα. Πιο εύκολο να το κάνουμε όλα. Πάμε λίγο πρακτικά όμως. Θα του γίνουν πίσω. Είπατε και πριν ότι έχετε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μία κεραία στο κουτσάκι. Αυτό που είπε μας στην αρχή, αυτό πρέπει να κάνουμε για να παίξουμε αυτό το θέατρο. Τι τακτική ακολούθησε ο Δήμος για να κατέβει την κυρία που του είχε πει. Έχουμε πει την αρχή αυτό. Μια σωτέρα σου. Δεν είπα μόνο το κύριο Σόμου. Είπα ότι ο Δήμος που ψήφισε μάλλον στην Αμαντή πέτυχε κάποια πράγματα και σε κάποια άνθρωπο δεν πέτυχε. Γι' αυτό είμαι απόλυτα συμφωνώ μαζί σα ότι θα σταματήσω τον λογισμό και να κερδίσουμε τα αυτιά των ανθρώπων εδώ. Σε αντίθεση με την κυρία Παπά, το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, το κατεξοχή όργανο για να παίρνει πολιτικέ αποφάσει και να βλέπει με σαφήνεια και να το καταλάβει τον τρόπο ανάπτυξη μια κοινωνία. Ανεξάρτητα αν έχει νομικό ή όχι δικαίωμα, λέει ο Δήμο ότι εγώ θέλω μόνο δύο ορφοκτήρια ή θέλω μια περιοχή χωρί ρεύμα. Ή χωρίς κινητά ή χωρίς κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ. Είναι σημαντικό λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση σήμερα κιόλας και να επικαιροποιήσουμε την απόφαση του τότε Δήμου της Νέας Μάρτης που δεν αφορά τον αστικό ιστό, αφορά όλο τον οικιστικό ιστό να ισχύει για τον ενιαίο Δήμο Μαραθώνα και ασφαλώς να δίνει τα περιθώρια πάνω στα βουνά και στα όρια της ανεκτήκητης περιοχές να υπάρχουν εκείνα τα όργανα, εκείνη η τεχνολογία που εξυπηρετεί τις ανάγκες. Το συγκεκριμένο ψήφισμα που πρέπει να πάει σε όλους τους αρμοδίους, όσους παίρνουν τις αποφάσεις και αντιμετωπίσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοινοποιηθεί άμεσα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι κάποιες υπηρεσίες είναι ευαίσθητες και σέβονται τις αποφάσεις της διοίκησης, κάποιες άλλες είναι ανέστητες ή είναι ευέλωτες σε πιέσεις και διάφορα συμφέροντα, οικονομικά και άλλα, και παρά τις απόψεις του της αποδίκησης, προχωρώνουν αυτό που θέλουν να προχωρήσουν. Πρώτο λοιπόν, επικαιροποίηση του συμφέροντος που ισχύει για όλο το Δήμο Μαραθώνα. Εδώ όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη στο Ζούπερι, πολύ συγκεκριμένη, που όλοι ανεξάρτητα το παρακολουθούνται και βλέπουν με ιδιαίτερη συμπάθεια και θέλουν συμπράγμα. Συνεχώς λοιπόν του ψηφίσματος αυτού, του επικαιροποιημένου, θα είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει κάθε δικαίωμα και είναι και σύνομη πράξη να αναθέσει σήμερα κιόλας σε δικηγόρο της αρισκίας της Επιτροπής ή αν η Επιτροπή δεν έχει με τη βοήθεια των νομικών να συμπαθούμε το πιο κατάλληλο όπου θα κάνει άμεσα κάποια πράγματα. Άμεσα. Το πρώτο είναι να κάνει τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της κυβερνήσης κεραίας. Το δεύτερο είναι να επικαλεστεί την αναστολή των εργασιών της λειτουργίας της κεραίας μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τη συγκεκριμένη κεραία. Γιατί κύριε Πρόεδρε, με τη ιδιότητα της εργασίας είναι το εξής, ότι πολλές περιβαλλοντολογικές μελέτες είναι αντίγραφα άλλων και δεν αφορούν τη συγκεκριμένη κεραία στο σημείο που βρίσκεται και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει. Με αυτό και μόνο και με το άλλο στοιχείο που σωστά ανέφερε ο κ. Ζερίσκοφ. Ο κ. Ζερίσκοφ δεν είναι αντίπαλος, αν και αντίπαλος μου πολιτικός, δεν είναι αντίπαλος των κατοίκων. Και μόνο τι φαίνεται εκεί πέρα
να εμπλέκεται η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Μαραθώνα, που δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στα χαρτιά, υπάρχει μόνο τη γιούρε. Αυτό ή ένα δικηγόρο και μέτριο αναστήματος, αγαπητέ Ρεϊσούρου, πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο που για το συγκεκριμένο μπορεί να ανατρέψει την όποια απόφαση. Ότι σε αρχαιολογικά εμπλέκεται το Δήμος Μαραθώνα μέσα μια υπηρεσία όφηση, που δεν έχει βραστεί, στην ουσία δεν υπάρχει. Και βέβαια ο δικηγόρο τη Αλεσκία τώρα, τη Επιτροπή Κατοίκων, τη Πρωτοβουλία ή του Δήμου ή του νομικού μα, που θα ξέρουν καλύτερα από μένα και ο κ. Βατζιάννη και η κυρία Παπάκη και οποιοδήποτε άλλο, να προτείνουμε εκείνο τον δικηγόρο που θα μα λύσει όχι μόνο σε χρόνο τέτοια προσωρινά, αλλά και στη συνέχεια το θέμα το συγκεκριμένο και στη συνέχεια θα μπορέσει να επιβάλλει με δυσκολία ασφαλώ την πολιτική άποψη του Δήμου όπως θα εκφραστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι την Πρόεδρε και έτσι ο Πρόεδρε είναι η κοινή πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε. Λοιπόν, Πρόεδρε, για να μην πολυλογούμε, να περάσουμε την κατευθείαν στην πρόταση. Τα σκεπτικά τα είπαν οι προηγούμενοι και συμφωνώ με τους περισσότερους. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρώτο μπορεί να γίνει η επικοινωνία από το 2008. Ότι στο Δήμο Μαραθώνα δεν επιτρέπουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο την ανοίγηση εταιρεών μέσα στο μικροστικό μισθό. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία θα είναι κοινότητας για το Δήμο μας. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη τμήματος από κατοίκους οι οποίοι θα εκδοθούν συστηματικά, εγώ δεν λέω για ενέργειες παράνομες που μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο κάποιους, ας πούμε, από τους συμπολίτες μας και δεν ζουν από τον κάθε αριθμό, ούτε μπορούν να τους καλύψουν μετά εάν λοιπόν, ας πούμε, έχουν συνέπειες οικονομικές κτλ. Μπορεί όμως να γίνει ένα κίνημα από κατοίκους με τη συνδρομή του Δήμου και με τη συνδρομή δικηγόρου, το οποίο θα ανενοχλεί συστηματικά όλες τις περιοχές που είναι μέσα στο μυστικό ιστό και έχουν να γίνει κεραία, και τη συγκεκριμένη κεραία. Υπάρχουν μεθύσεις από την άκουσα που είναι σε κάποια αστοσχέση, είναι κόκκινο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο επιχείρημα. Υπάρχει όμως και το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σε αντίθεση από ό,τι ακούσαμε από την κυρία Παπάνα, εγώ από ό,τι το διάβασα το θεωρώ καθεστώς ασυδοσίας των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, πλήρους ασυδοσίας, το οποίο επιβλήθηκε το 2012. Δηλαδή μετά από την απόφαση του 2008 που έχουμε πάρει εμείς, με νόμο που έφερε ο Υπουργός τότε ο κ. Βορύμπης. Λοιπόν, ο νόμος αυτός ισχύει. Πρέπει να το πολεμήσουμε και να ασφαλίσουμε κάποια πράγματα.